Μεσημέρι. Τι κάνουμε καλά? Δόξα τω Θεώ. Μία σας βλέπουμε στην Κρήτη, μία στην Θεσσαλονίκη, μία στο εξωτερικό. Κέντρο πάντα η Λαμία όμως. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Να ξεκινήσουμε κάνοντας έναν απολογισμό ή μια εκτίμηση και δική σας με το Λαμία Expo, την πρώτη μετά από αρκετά χρόνια δραστηριότητα και διοργάνωση σε έναν πολύτιμο χώρο που διαθέτει η πόλη μας. Ο χώρος είναι εξαιρετικός. Εγώ με την ιδιότητα που έχω αμέσως μετά τα εγγένεια ταξίδεψα στην Κατερίνη για μια αντίστοιχη έκθεση που γίνεται εκεί. Η οποία ο χώρος ο αντίστοιχος δεν είχε τις υποδομές που έχει η Λαμία. Άρα εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο το αγκάλιασε η τοπική κοινωνία, επειδή είχα την ευκαιρία να πάω όχι μόνο στην έναρξη αλλά και περίπου στη λήξη της έκθεσης μια μέρα πριν. Πληροφορήθηκα από τους περισσότερους εκθέτες ότι υπήρχε περισσότερο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι περίμεναν ή προσδοκούσαν στην αρχή. Άρα η τοπική κοινωνία το αγκάλιασε. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται όλοι μας να εργαστούμε πιο σκληρά, πιο μεθοδικά, πιο συντονισμένα, έτσι ώστε οι επόμενες εκθέσεις να είναι ακόμα πιο πετυχημένες. Πολύ ωραία. Και οι επόμενες εκθέσεις και το όλο σχέδιο και πλάνο που υπάρχει για την αξιοποίηση αυτού του χώρου, για να μην μείνουμε σε μια, δυο, τρεις εκθέσεις το χρόνο. Η απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Την πρωτοβουλία των κινήσεων την ανέλαβαν οι μέτοχοι του περιουσιακού στοιχείου με βάση την διάταξη νόμου που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα με το επισπεύδον Υπουργείο Ανάπτυξη, αλλά αυτά επιλύονται. Στη βάση μελετών που γίνονται με τη συμβολή και του ιδιωτικού τομέα από την Αθήνα, και χαίρομαι γι' αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει η βέλτιστη εμπειρία μεγάλων διεθνών παγκοσμίων εκθέσεων, φαίνεται ότι καταρτίζεται μια πρόταση, η οποία πρόταση απηχεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας, συνεπώς, αφού οι επισπεύδοντες είναι οι μέτοχοι? Η ευθύνη της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Για την χρηματοδότηση συνεπώς του έργου, γνωρίζω ότι οι μέτοχοι έχουν προβεί σε μια σειρά από ενέργειες σωστές για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, μεταξύ άλλων, και σε αυτό υπάρχει η συμβολή και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι 15 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα, αυτό είναι το δεύτερο ουσιώδες βήμα, έτσι ώστε να υλοποιηθεί κάτι πολύ οραματικό για την περιοχή. Υπάρχει και ένα τρίτο βήμα βεβαίως, που είναι η λειτουργία της έκθεσης μετά και η βιωσιμότητα αυτής. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα το διασφαλίσουμε έτσι ώστε η έκθεση να λειτουργήσει για πολλές δεκαετίες σε ωφέλη της τοπικής κοινωνίας. Το λέω αυτό γιατί η εμπειρία μου από εκθέσεις και στην Αθήνα και από περιουσιακά στοιχεία στα οποία γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και μια σειρά από άλλες δράσεις είναι ότι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείρισή τους. Εύκολα μπορεί το κόστος να αυξηθεί πολύ. Και το ζήτημα είναι ποιος πληρώνει το κόστος μετά. Να μην μας ξεφύγει λοιπόν η υπόθεση αυτή. Ναι, ως προς την υλοποίησή της, αλλά με ρεαλισμό στο τι μπορούμε να κάνουμε και το τι μπορούμε να σηκώσουμε ως βάρος την επόμενη μέρα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί στο σχεδιασμό μπορεί να σκεφτεί ο καθένας και οι μέτοχοι εν το προκειμένου, οι επισπεύδοντες όπως είπατε, να σκεφτούν πολλά και ενδιαφέροντα που ακούγονται ωραία. Το θέμα είναι και πώς θα γίνουν, αλλά κυρίως πώς θα υποστηριχτούν και θα παραμείνουν στη συνέχεια. Υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στην Αθήνα στα οποία συμμετέχει, είναι βασικός μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών και αυτή τη στιγμή αναζητώνται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλύψουν ενδεικτικά, θα σας πω εγώ, το ενεργειακό κόστος. Αν δεν υπάρχει συμβολή του δημοσίου προς αυτή την κατεύθυνση, σε ένα περιουσιακό στοιχείο όπως αξιοποιείται στο μέλλον, θα πρέπει να σκεφτούμε συλλογικά ποιος θα καλύψει το όποιο δυνητικό κόστος που προκύψει στο μέλλον. Από τη στιγμή που δεν είναι ένα έργο ΔΕΗ, δηλαδή σύμβαση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τώρα είπατε για την ενέργεια με αφορμή αυτό. Χτες ένιωσαν μια ανακούφιση αυτοδιοικητική με την ανακοίνωση που κάνατε από το Υπουργείο Οικονομικών για την στήριξη των Δήμων για τις σχολικές επιτροπές και για το κόστος της ενέργειας, γιατί ξέρετε αυτό τον χειμώνα τον αντιμετωπίζουμε όλοι με δέος, πόσο μάλλον οι Δήμοι που τα οικονομικά τους είναι περιορισμένα, αλλά έχουν εκφράσει από την αρχή την θέληση να μην κρυώσει κανένα παιδί, να πάνε τα παιδιά σχολείο χωρίς να κινδυνεύσουν.
κοιτάξτε, η κατάσταση σήμερα, το επόμενο χρονικό διάστημα και τους επόμενους μήνες, πιθανόν και ένα μεγάλο κομμάτι του 2023, δεν θα είναι εύκολο σε αυτό που λέγεται κόστος της καθημερινότητας. Mm-hmm. Δηλαδή ακρίβεια, που συνοψίζονται όλοι στη λέξη, όλα στη λέξη πληθωρισμός. Mm-hmm. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το κόστος ενέργειας. Εμείς προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ της ανάγκης να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους στο σπιτικό μας, να καλύψουμε ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους επιχειρήσεις για να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη βιωσιμότητα επιχειρήσεων, άρα και στις θέσεις απασχόλησης, αλλά και σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να λειτουργήσουν κατά τον καλύτερο εφικτό τρόπο. Mm-hmm. Όταν λέω φορείς γενικής κυβέρνησης, για να δείτε πόσο δύσκολη είναι η άσκηση, εμείς έχουμε βάλει μια εκτίμηση περίπου για 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω κόστος. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεστε εύκολα, δεν εννοώ εσείς, εννοώ η κοινωνία, γιατί δεν είναι ο λογαριασμός του ρεύματος στο σπίτι, ούτε είναι σε μια επιχείρηση. Είναι όμως τα καύσιμα για τα οχήματα της αστυνομίας, είναι τα καύσιμα για το στρατό, είναι μεγαλύτερη άξια, το κόστος είναι μεγαλύτερο. Τεράστιος. Αυτό είναι πώς πρέπει να καλυφθεί από κάποιον. Είναι οι σχολικές μονάδες που αναδείξατε προηγουμένως για τη θέρμανσή τους, είναι μια σειρά από άλλα στοιχεία. Πράγματι, συνεπώς, σας έδωσα πάντα ότι θα δίνω την μεγάλη εικόνα του προβλήματος και μετά να πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα. Ναι. Πράγματι, συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, αυτές τις ανάγκες και αυτές τις προτεραιότητες, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε στους Δήμους 64 εκατομμύρια επιπλέον για σχολικές επιτροπές για αυτό το κόστος και κάποιες από αυτές πήγαν και στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 14 ήταν για σχολικές επιτροπές από όλα αυτά τα 64. Ναι. Και από αυτά τα 14, ένα εκατομμύριο είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας με την κατανομή την οποία έχω ήδη δώσει στη δημοσιότητα. Ναι. Έχουμε το σχετικό πίνακα να αρθήσει και εμείς για τους Δήμους αναλυτικά χθες και γι' αυτό σας είπα ότι ήταν και μια ανακούφιση για τους αυτοδιοικητικούς που έχουν άγχος αυτόν τον καιρό. Αυτό το δύσκολο χειμώνα, το τέλος του 22 και στις αρχές του 23, όλοι πρέπει να προγραμματίζουν με πολύ μεγάλη προσοχή και βήμα-βήμα. Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι κακό. Διότι... ίσως έπρεπε να γίνεται και από πριν. Ακριβώς. Είναι σημαντικό όλοι μας και στην καθημερινότητά μας να λειτουργούμε με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, όπως πράξαμε με επιτυχία πρωτίστως η ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Γιατί έχω μέτρο σύγκρισης πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την ιδιότητα που έχω κατατακτεί στο εξωτερικό, ναι, που είδα ότι η ελληνική κοινωνία έδειξε μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση κάποιων μέτρων περιοριστικών ή μη στην υγειονομική κρίση και μεγαλύτερη ατομική υπευθυνότητα. Γι' αυτό και τα καταφέραμε και τα καταφέραμε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ίδιο πρέπει να πράξουμε και για τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Πάλι έχουμε μια εξωγενή δυσκολία. Ένα εξωγενές πρόβλημα, πολύ σημαντικό, που επιβαρύνει σημαντικότατα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιβαρύνει το πορτοφόλι του πολίτη, αλλά πάλι από κοινού, μαζί, πολίτες και πολιτεία θα τα καταφέρουμε. Και έχω κάποια δείγματα γραφής που δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία σε σχέση με πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στις δημόσιες δομές όπως είναι ο σχολείο, όπως είναι οι κοινωνίες, ο στρατός κλπ. Με τα νοικοκυριά τι θα γίνει? Μιλάμε τώρα για το ενεργειακό κόστος. Ναι, ναι, mm-hmm, πάντα. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω ποια είναι η θέση, όχι η άποψη, η θέση του Υπουργείου Οικονομικών με βάση όλους τους δείκτες οικονομίας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε θετικούς δείκτες, έχουμε και αρνητικούς δείκτες. Έχουμε υψηλή ανάπτυξη, αυτή δεν αμφισβητείται, πολύ υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Μάλιστα. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, με κορυφαία αυτή που χθες ανακοινώθηκε με την εταιρεία που ήταν και ο πρωθυπουργός. Την Google. Εταιρεία στον χώρο Google. Της υψηλής τεχνολογίας. Google. Έχουμε υψηλές εξαγωγές. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εξάγουν, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους και τη βιωσιμότητά τους. Έχουμε 35% αυξημένους τζίρους των επιχειρήσεων φέτος σε σχέση με πέρσι, όλο το πρώτο εξάμηνο. 35% αυξημένη τζίρη. Έχουμε 32% αυξημένες ηλεκτρονικές συναλλαγές φέτος σε σχέση με πέρσι. Έχουμε τουριστικές εισπράξεις που υπερβαίνουν το 100% του 2019. Έχουμε, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες όλοι σας πληρώνουν φόρους αυτή την περίοδο, βεβαίω
τους χαμηλότερους φόρους επειδή μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές, έχουμε πολύ υψηλή φορολογική συνείδηση των πολιτών. Έχουν πληρώσει σημαντικούς φόρους. Και οι καταθέσεις αυξάνουν και τον μήνα Αύγουστο. Θα περίμενε κανείς την περίοδο αυτή των δυσκολιών, την περίοδο των υψηλών φορολογικών υποχρεώσεων, να υπάρχει αντίθετη φορά. Αυτά συνεπώς είναι θετικά στοιχεία που δείχνουν ισχυρές αντοχές ελληνικής οικονομίας. Σε αυτά προσθέστε τη μείωση της ανεργίας κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, άρα νέο εισόδημα σε πολλά νοικοκυριά. Προσθέστε την αύξηση του κατώτατου μισθού 2 φορές, πρόσφερτο εισόδημα σε κάποια νοικοκυριά. Προσθέστε και μια σειρά από άλλους δείκτες όπως είναι η βιομηχανική παραγωγή και το λιανικό εμπόριο. Όλοι αυτοί οι δείκτες κινούνται προς την ίδια θετική κατεύθυνση. Άρα έχουμε αντοχές. Όμως, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται πληθωρισμός. Δηλαδή κόστος της καθημερινότητας του πολίτη. Φτάσαμε ήδη στο 12,1%. Πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό, περίπου 12%. Λίγο υψηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Όχι πολύ υψηλότερο, πάνω από 10 είναι εκεί η Ευρώπη. Ναι. Αν είδα καλά, λίγο διαγώνια τα στοιχεία, στο 11 είναι η Γερμανία, στο 12 είναι το Βέλγιο. Δεν συζητάω για τις χώρες της Βαλτικής. Είναι στο 25 και στο 26. Ναι, σίγουρα ναι. Αλλά για λόγους που αντιλαμβάνεσαι λόγω του φυσικού αερίου. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα θετικά στοιχεία που σας είπα καλύπτουν το πρόβλημα. Η απάντησή μου είναι όχι. Γι' αυτό και ερχόμαστε ως κυβέρνηση και βοηθάμε φέτος μόνο περίπου με 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, εκ των οποίων τα 4, λίγο πάνω από τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν δημοσιονομικό κόστος. Μάλιστα. Αλλά ποιοι τα βάζουν, τα άλλα 9, υπάροχοι. Μέσα από τον μηχανισμό που έχουμε χτίσει. Για να έχετε, κύριε Έλληνα, μία αίσθηση της βοήθειας, από τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 10 είναι επιδοτήσεις στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τα 10. Μάλιστα. Δηλαδή, για να μπορέσει το νοικοκυριό να βλέπει όσο γίνεται χαμηλότερο κόστος στο ηλεκτρικό του ρεύμα, στο λογαριασμό που παίρνει στο σπίτι του, κάνουμε παρεμβάσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς 10 δις από τα 13. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να κάνει τόσο γενναία επιδότηση και πάλι οι πολίτες βλέπουν αυξημένους λογαριασμούς, αλλά βεβαίως πολύ πιο ρεαλιστικούς σε σχέση με το αν δεν υπήρχε επιδότηση. Ειδικά δε σε αυτούς που έχουν κοινωνικά τιμολόγια δεν υπάρχει καθόλου αύξηση. Στα νοικοκυριά, συνεπώς, βοηθάμε άμεσα επιδοτώντας το ρεύμα τους. Αυτό. Η απάντηση είναι όχι. Θα έχετε χειμώνας. Άρα τι πρέπει, μέσα στον Οκτώβριο να ανοίξουμε την δυνατότητα για να μειωθεί το κόστος της χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης. Ήδη νομοθετήσαμε τα 25 λεπτά. Φτάνει αυτό? Όχι. Δίνουμε και υψηλότερο επίδομα θέρμανσης για πρώτη φορά 300 εκατομμύρια ευρώ, διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια. Και παράλληλα, ερχόμαστε στο τέλος της χρονιάς και δίνουμε σε 2,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας 500 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε λίγο ναι, την καθημερινότητά τους. Και όχι μόνο αυτό, ερχόμαστε και καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης μόνιμα, όχι μόνο στα εισοδήματα των ιδιωτικών τομέα, αλλά και στους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Και ερχόμαστε στους συνταξιούχους και αυξάνουμε περίπου σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους πάνω από 7% τη σύνταξή τους μόνιμα από το 2023. Γιατί και ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος, οπότε αυξάνει ναι, και το ποσοστό της βοήθειας. Αυτά σας τα λέω γιατί είναι νέες πρόσθετες γραμμές άμυνας σε νοικοκυριά. Για το νοικοκυριό μπορεί να έχει συνταξιούχο, μπορεί να έχει δημόσιο υπάλληλο, μπορεί να έχει ιδιωτικό υπάλληλο, μπορεί να έχει άνεργο. Άρα, σας δίνω ένα πλέγμα μέτρων που φαίνεται και δείχνει και αποδεικνύει ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να δει όλη την ελληνική κοινωνία, να βοηθήσει όλους τους κλάδους και τα κοινωνικά συστήματα, βεβαίως με ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλότερα κοινωνικά συστήματα. Έχετε πει πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, ότι θα υπάρχει αυτή η μέρημνα όσο όμως αντέχει και το κρατικό ταμείο. Θα σας πω τώρα λίγο όσο γίνεται πιο απλά την δυσκολία της άσκησης. Ναι. Η δυσκολία της άσκησης είναι η εξής. Όταν είχαμε την υγειονομική κρίση, υπάρχει η περίφημη δημοσιονομική πολιτική, που είναι η στήριξη των Υπουργών Οικονομικών, και είναι και η νομισματική πολιτική, που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην υγειονομική κρίση είχαμε συμφωνήσει, είχαμε συγχρονιστεί να βοηθήσουμε με ρευστότητα την πραγματική οικονομία. Αν θυμάστε, συνεπώς, δύο χρόνια πριν, ναι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ναι, βοηθούσε, άρα μειώνονταν τα επιτόκια, και οι κυβερνήσεις βοηθούσαν, μεταξύ άλλων η ελληνική κυβέρνηση, με 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουν οικοκυριά και επιχείρηση.
του αποτελέσματος, επειδή διαχρονικά επικοινωνώ μαζί σας, πέτυχαμε. Κοινωνία και πολιτεία πέτυχαν. Ναι. Πέτυχαν να σταθεί όρθια η κοινωνία και η οικονομία, να μην υπάρξουν λουκέτα, το αντίθετο, και να μειωθεί και η ανεργία. Άρα τα καταφέραμε. Και τα καταφέραμε με τη βοήθεια της πολιτείας, των πολιτών, θα το επαναλαμβάνω συνεχώς. Τότε συγχρονιστήκαμε. Αυτό στην οικονομική κρίση, στην ενεργειακή. Τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε τον πληθωρισμό. Ναι. Στον πληθωρισμό η νομισματική πολιτική τι κάνει? Αυξάνει τα επιτόκια. Ναι. Όταν αυξάνει το επιτόκιο, δυσκολεύει τη ρευστότητα. Άρα περιορίζει τη δυνατότητα κάποιου να επενδύσει ή και να καταναλώσει, ναι, λόγω του πληθωρισμού. Επηρεάζοντας την ανάπτυξη αρνητικά, έχει τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα πρέπει να βοηθήσει και να στηρίξει αυτούς που πρέπει, αλλά χωρίς να πυροδοτεί τον πληθωρισμό, γιατί μετά έχει την νομισματική πολιτική να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Εδώ είναι πως δεν συγχρονιζόμαστε, και δεν συγχρονιζόμαστε γιατί υπάρχει το περίφημο πρόβλημα του πληθωρισμού. Άρα, εδώ χρειάζεται μια ισορροπία. Είναι πιο δύσκολη άσκηση τώρα. Mm. Και σε αυτή τη δύσκολη άσκηση προσθέσε κάτι σημαντικό. Το κόστος δανεισμού όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών και της ελληνικής οικονομίας έχει αυξηθεί σημαντικότατα τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Όχι μόνο το ελληνικό. Ναι, ναι, ναι. Η Γερμανία δανείζεται με 2%, ενώ δανείζονταν με μείον 1 πριν από 6 μήνες. Το μείον 1 έγινε συν 2, για να έχουμε μια αίσθηση του προβλήματος. Η Ελλάδα όμως δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Έχει αναβαθμιστεί 11 φορές την τελευταία τριετία, αλλά δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή στο πόσα έσοδα και δαπάνες έχουμε, μιλάω όσο γίνεται πιο απλά, γιατί οι αγορές μας παρακολουθούν όλη την Ευρώπη, αλλά ειδικά την Ελλάδα, με πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε ιστορίες που ζήσαμε πριν από περίπου μία δεκαετία. Και που δεν είδε, άρα συνεχίζουμε με σύνεση και προσοχή πάνω σε αυτά τα οποία έχουμε χτίσει από κοινού την τελευταία τριετία. Είστε αισιόδοξος? Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος. Και είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος γιατί παρακολουθώ κάθε μέρα την εικόνα της πραγματικής οικονομίας. Θα το πω διαφορετικά. Όταν μπήκε το καλοκαίρι, πάντα, αν θέλεις να έχεις ως χώρα μια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Οικονομικών, συλλογικά μιλάω για την πολιτική ηγεσία, πρέπει να παρακολουθείς την πραγματική οικονομία. Να βλέπεις οι πολίτες αντεχούν και πόσο πρέπει να βοηθήσω και πού να βοηθήσω και ποιους να βοηθήσω και για πόσο να βοηθήσω και πόσα χρήματα έχουμε στην άκρη για να βοηθήσουμε. Παρακολουθώς είναι πως σε εβδομαδιαία βάση, αν οι πολίτες πληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, πόσο δυσκολεύονται, τι γίνεται με τις καταθέσεις. Γιατί υπάρχει και μια αλληλοσχέτιση λογικά, έτσι το καταλαβαίνετε. Και παρατηρήσαμε ότι μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές, ήδη η κοινωνία έχει πληρώσει πάνω από το 60% του ένφια, που η τελευταία δόση του ένφια είναι το Φεβρουάριο του 2023. Με ποσοστό εισπραξιμότητας στα προηγούμενα χρόνια συνολικά στο τέλος κάτω από 80%. Έχει πληρώσει πάνω από το 50% του φόρου εισοδήματος και το καλοκαίρι, που υπήρχε μια αγωνία από τις επιχειρήσεις και μου έλεγαν οι φορείς θα υπάρχει πρόβλημα, μία στις δύο επιχειρήσεις, 252.000 αφημείς στην Ελλάδα, πλήρωσαν το σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών με επιπλέον έκπτωση 15%. 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ναι. Σε 10 μέρες 1 δισεκατομμύριο ευρώ πλήρωσαν οι επιχειρήσεις το καλοκαίρι για να κλείσουν τις υποχρεώσεις που είχαν με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Βεβαίως η επιστρεπτέα προκαταβολή είχε κουρευτεί γενναιότατα από την ελληνική πολιτεία. Παρακολουθώ το ιδιωτικό χρέος με τις τράπεζες. Να δούμε οι τράπεζες πώς πάνε με τις υποχρεώσεις τους. Δημιουργούν νέο κόκκινο δάνειο? Δεν βλέπουμε σοβαρά προβλήματα μέχρι σήμερα. Άρα τα συνεκτιμούμε όλα. Έχουμε μια πρωτόγνωρη και πάλι κρίση, εξωγενή κρίση, αλλά όλα αυτά με κάνουν αισιόδοξο, μαζί με τα θετικά που σας είπα, ότι έχουμε χτίσει ισχυρά υποστηλώματα και θεμέλια, έτσι ώστε να δούμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι τελειώσει το συντομότερο δυνατό η κρίση, η οποία έχει, θα το πω και πάλι, εξωγενή χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι ήρθε χθες η Google και επένδυσε ή θα επενδύσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 2 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι λέει. Για να έρθουν όλοι αυτοί οι κολοσσοί στην Ελλάδα να επενδύσουν, κάτι βλέπουν τα επόμενα χρόνια. Όταν βεβαίως σταθεροποιηθεί η κατάσταση,
για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Άρα θα σας απαντήσω με την αναφορά ότι είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι έχοντας αυτή την εικόνα σήμερα. Δυστυχώς στις κρίσεις δεν μπορεί να είσαι βέβαιος για το μέλλον, αλλά περιορίζει όσο μπορείς τους κινδύνους για τις μενείς εξελίξεις. Παρά το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι τόσο η Eurostat όσο και η Ελστάτ έχουν δώσει ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι από το 20 στο 21 τα πράγματα πήγαν χειρότερα για το μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει για το 22 τώρα. Η Eurostat και η Ελστάτ έχουν δώσει από τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης σε όλη την Ευρώπη να υπάρχει στην Ελλάδα, με ρεκόρ εξαγωγών και επενδύσεων. Ναι. Έχουν δώσει από τις υψηλότερες μειώσεις ανεργίας που υπάρχουν στην Ευρώπη και έχουν δώσει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη. Αυτό το οποίο επικαλείστε εσείς είναι μελέτες με στοιχεία του 20 που ανακοινώθηκαν για το 21 και αφορούν τις κοινωνικές ανισότητες οι οποίες δημιουργούνται μέσα στην κρίση. Και αυτές προσπαθούμε όσο μπορούμε να τις περιορίσουμε μέσα από την άσκηση οικονομικής πολιτικής με επίκεντρο αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα. Και για να μην επαναλαμβάνομαι, κάποια από τα μέτρα σας ανέφερα προηγουμένως, όπως είναι τα 500 εκατομμύρια στο τέλος της χρονιάς στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Πάνε στοχευμένα, λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, είχαμε την υγειονομική κρίση, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι αλήθεια. Έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Έχουμε όμως και το θέμα της υγείας γενικότερα, της υγείας του πολίτη και τις υπηρεσίες παροχής υγείας, οι οποίες έχουν προβλήματα. Έχετε γίνει δέκτης κι εσείς πάρα πολλές φορές, τελευταία ακόμη περισσότερες, των προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε το νοσοκομείο μας να αναβαθμίζεται, να αποκτά νέες δομές, να ετοιμάζεται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι εξυπηρετεί σήμερα. Και πολύ πρόσφατα, προχθές μόλις στην Βουλή, περάσατε μέσα από τροπολογία και το θέμα του ακτινολογικού ογκολογικού τμήματος. Με αφορμή αυτό το ερώτημά σας, ναι, αλλά και το προηγούμενο που ξεκινήσαμε, άρα πάμε, επανερχόμαστε στα τοπικά θέματα. Ναι. Νομίζω ότι αν θα μπορούσα να βάλω έναν τίτλο σε αυτά που συμβάλλω ή συμμετέχω, αν θέλετε, και εγώ μαζί με πολλούς συμπατριώτες μας, για να αλλάξει η εικόνα της Λαμίας και της Φθιώτιδας, είναι και η εικόνα των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή μας. Μάλιστα. Τον τελευταίο μήνα όμως είχαμε θετικές εξελίξεις. Στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας το αναδείξατε και το συζητήσαμε. Στο νοσοκομείο Λαμίας, στο πολυδύναμο κέντρο στις Ράχες που χτίζεται από το μηδέν. Βεβαίως. Στο πανεπιστήμιο που προχωράει το έργο ΣΔΙΔ για να γίνουν φοιτητικές εστίες που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και ήδη έχουμε δρομολογήσει πολλά πράγματα την τελευταία διετία. Αλλά θα σας έλεγα εγώ και στη δημιουργία δικαστικού μεγάλου στη Λαμία και διοικητηρίου περιφέρειας της Ελλάδας. Αυτά όλα που σας λέω δεν είναι έργα στον αέρα. Δεν είναι έργα τα οποία απλά θέλουμε να γίνουν. Είναι διατάξεις νόμου στη Βουλή που πέρασε η ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει υπάρξει αντίστοιχη περίπτωση σε 2 εβδομάδες στη Βουλή να έχει περάσει το Υπουργείο Οικονομικών 3 διατάξεις στοχευμένες για τη Λαμία και τη Φθιώτιδα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και όρους δόμησης. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Πάμε συνεπώς στην υγεία. Στην υγεία είναι οι δομές και είναι και η λειτουργία. Ναι. Στη λειτουργία υπάρχουν προβλήματα. Όχι μόνο στο νοσοκομείο Λαμίας, αλλά και στο νοσοκομείο Λαμίας. Και αυτό ήταν αντικείμενο συζήτησης, αν θέλετε, και στο Υπουργικό Συμβούλιο που κάναμε αυτήν την εβδομάδα, συνολικά, για τον τρόπο και τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε. Δώσαμε κάποια για τους γιατρούς εμείς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρχει ανθρώπινο κεφάλαιο στην επαρχία, το οποίο θα λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στον πολίτη. Υπάρχουν όμως και οι δομές. Ένα όραμα της περιοχής που το υποστηρίζω από την αρχή είναι η ανέγερση πτέρυγας ακτινοθεραπείας, χημειοθεραπείας, αμφιθεάτρου και επιστημονικής βιβλιοθήκης στο 320 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Και Έλληνα, δεν μπορεί να φανταστείτε τι γραφειοκρατία είχαμε και είχα να αντιμετωπίσω. Αρκεί να σας πω ότι εκεί που θα γίνει η πτέρυγα, το περιουσιακό στοιχείο θα έπρεπε να περάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ώστε να μην εγερθούν ζητήματα που αφορούν απαλωτριώσεις για πριν από 30 και 40 χρόνια. Μάλιστα. Άρα αυτή ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά γραφειοκρατική, ολοκληρώθηκε 8 Σεπτεμβρίου. Και τώρα με τη διάταξη δώσαμε τους όρους δόμησης. Συνεπώς,
χρηματοδότηση εξασφαλισμένη για την έργο στρατηγικής σημασίας. Από πού? Ταμείο Ανάκαμψης. Φορέας υλοποίησης εξασφαλισμένος που είναι το ΤΑΙΠΕΔ, αφού μπήκε η επένδυση ως στρατηγική. Το περιουσιακό στοιχείο πλέον ανήκει στο νοσοκομείο Λαμίας, άρα μπορεί να γίνει λύθηκε, λοιπόν, αυτό, ναι. Και έχουμε και τους όρους δόμησης. Έχουμε συνεπώς το τελευταίο στάδιο που είναι μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, υλοποίηση του έργου. Και μάλιστα υλοποίηση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι. Δηλαδή την επόμενη τρίτια. Ναι. Στις Ράχες. Πριν πάμε στις Ράχες, κύριε Υπουργέ, πριν πάμε στις Ράχες, τώρα αφού μιλάμε για το νοσοκομείο της Λαμίας. Επί της υγείας θα μιλήσουμε. Επειδή μιλάμε για το νοσοκομείο της Λαμίας και επειδή όταν τυχαίνει να το επισκεφτούμε, βλέπουμε ότι το τμήμα επειγόντων περιστατικών έχει ανάγκη να αναδιαταχθεί, να ανακαινιστεί. Θέλει εργασίες. Μήπως τώρα που είμαστε Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΙΠΕΔ, χωράει και αυτό να το βάλουμε εκεί? Χαμογελώ, γιατί τώρα που βρήκαμε... προφανώς έχω κάποια εικόνα και έχω ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Αλλά δεν θέλω να καλλιεργήσω προσδοκίες, ναι. Γιατί αυτό θα προέλθει από περίσσευμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, αν κάποιοι άλλοι δεν αξιοποιήσουν. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν, ναι, μάλιστα. Εμείς ξέρετε, αφού βλέπουμε ότι έχουμε ανάγκες, διεκδικούμε συνεχώς. Και εσείς διεκδικείτε. Και πολύ καλά κάνετε. Ναι. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω, επειδή έχω κάνει απολογισμό, και μάλιστα πολύ συγκεκριμένο απολογισμό πριν από 3 μήνες, τον οποίο και 200 θα επικοινωνήσω, ναι. Το κάνω συστηματικά, όπως ξέρετε. Πλησιάζει ο καιρός για το άλλο τρίμηνο τώρα, έτσι. Στο νομό Φθιώτιδα, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδα, έχουν κατανεμηθεί πόροι πάνω από 350 εκατομμύρια την τελευταία τριετία. Τι να σας πω, μου είπατε για την επιχορήγηση 1 εκατομμύριο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Μέσα στην εβδομάδα 670 εκατομμύρια, χιλιάδες συγγνώμη, στο δομικό και στα καμένα βούρελα για αποπληρωμή υποχρεώσεων. Ναι. Μέσα στην εβδομάδα άλλα 5,9 εκατομμύρια για τους Δήμους Αμφίκλειας, Ελάτιας, Δομοκού, Λοκρών, Μακρακόμης και Στυλίδος. Πρόσφατα άλλο μισό εκατομμύριο στο Δήμο Αμφίκλειας, Ελάτιας και Μακρακόμης για διάφορα δημοτικά διαμερίσματα. Ναι. Αυτά τις τελευταίες 7 ημέρες. Είναι ζήτημα όμως όλοι μας και η τοπική αυτοδιοίκηση, τους πόρους που δίνει η ελληνική πολιτεία και είναι πόροι του Έλληνα φορολογούμενου να τα αξιοποιεί κατά τον βέλτιστο τρόπο το ταχύτερο δυνατό. Συμφωνώ με αυτό. Να κλείσω μόνο την υγεία με τις Ράχες. Ναι, με τις Ράχες. Ναι, με τις Ράχες. Γιατί τις Ράχες... σας θυμίζω επίσης πολύ μεγάλη δυσκολία να υπάρξει άδεια του χώρου, δεν υπήρχε χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών 700.000 και το έργο ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι, πρώτα Θεός. Στις Ράχες θα υπάρχει πολυδύναμο κέντρο υγείας, εξαιρετικά σύγχρονο, όπως πληροφορούμε. Από πλευράς υποδομών, κύριε Υπουργέ, αλλά από πλευράς τελεχειακού δυναμικού. Από πλευράς τελεχειακού δυναμικού έχει περάσει τροποποίηση του κανονισμού που διασφαλίζει θέσεις εργασίας στο κέντρο. Και μάλιστα πληροφορούμε από τον διοικητή της Πέμπτης, είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών του κέντρου σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα και το προσωπικό. Μάλιστα. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, και πάντα είμαι ειλικρινής απέναντί σας, υπάρχει κατανομή ευθυνών. Η ευθύνη της ελληνικής πολιτείας είναι η πόρη, η υλοποίηση του έργου, η νομοθέτηση. Και πρέπει τώρα φορείς, όπως είναι η Πέμπτη, είπε, και ο Δήμος, ναι, να πάρουν το μερίδιο ευθύνης που θα αναλογεί για να ολοκληρώσουμε το έργο. Προχθές σε μια συγκέντρωση στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για προβλήματα που υπάρχουν εκεί και σε όλα τα κέντρα υγείας, εκφράστηκαν έντονοι φόβοι ότι θα χρειαστεί να φύγει ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό από το Κέντρο Υγείας για να πάει στις Ράχες. Θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι αυτά είναι θέματα κατανομής. Ναι. Την ευθύνη έχει η Πέμπτη, είπε. Σίγουρα. Ναι. Αυτό που νομίζω που ζητάτε εσείς από το πολιτικό σύστημα, από, ναι, εμένα συγκεκριμένα, ναι, με την ιδιότητα που έχω, ναι, είναι φτιάξτε καλύτερες δομές υγείας και βοηθήστε με στελεχειακό δυναμικό και προσωπικό, έτσι ώστε οι πολίτες και οι επισκέπτες να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή μας. Ναι. Αν δούμε τα τελευταία 3 χρόνια, σας προσθέτω και το επόμενο εξάμηνο, δεν νομίζω ποτέ άλλοτε στη Φθιώτιδα να έχει λειτουργήσει το κέντρο υγείας στα Καμένα Βούρυλα, νομίζω υποδειγματικά. Και πάει πολύ καλά, ναι. Να χτίζετε καινούριο κέντρο υγείας στις Ράχες, δείτε λίγο και γεωγραφικά, ναι, πόσο ορθολογική κάλυψη υπάρχει,
να ενισχύεται υλικοτεχνικά το νοσοκομείο Λαμίας και να έχει πολύ καλά κέντρα υγείας στην υπόλοιπη περιοχή της Φθιώτιδας. Νομίζω ότι σε υπηρεσίες υγείας ως δομές θα έχουμε κάνει εξαιρετικά πράγματα για τις επόμενες δεκαετίες. Πρέπει να στελεχωθεί αντίστοιχα για να υπάρχουν υπηρεσίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όπως είπατε, υπάρχουν ευθύνες που επιμερίζονται. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό ζητούμενο. Γιατί αν έχεις το προσωπικό, αλλά δεν έχεις δομές. Σίγουρα, εντάξει, το θεωρούμε θα δεδομένο. Λέγατε όπως πάμε λίγα χρόνια πίσω. Έχετε δίκιο. Που είναι ο αξονικός, που είναι ο μαγνητικός. Έχετε δίκιο. Τότε είχαμε το προσωπικό. Δεν είχαμε. Και ορθώς μου λέγατε, με πιέζατε, φαίνεται αξονικό. Φαίνεται μαγνητικό. Βεβαίως. Άρα είναι και οι δομές και το προσωπικό. Ναι. Για τις δομές κάνατε ό,τι νομίζω περνάει από το χέρι σας, στα πλαίσια και των δικών σας αρμοδιοτήτων, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Δεν τελειώσαμε. Ναι. Θέλει πίεση και κάθε μήνα επικαιροποίηση του που είμαστε. Μάλιστα. Και με αφορμή αυτό το ερώτημα, δεν ξέρω αν θέλετε να μου θέσετε κάτι ακόμα. Πείτε μας, ναι. Να προσθέσω τα δύο που σας ανέδειξα προηγουμένως. Ναι. Που ίσως καταδεικνύουν και για το γιατί πρέπει να είσαι πάνω από το κάθε έργο, όχι μόνο εγώ, και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας. Ναι, ναι, ναι. Πανεπιστήμιο. Ναι, στο ΣΒΙΤ, θέμα της παιδείας. ΣΒΙΤ, κτηριακές υποδομές, φοιτητικές εστίες. Ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος. 13.500 τετραγωνικά μέτρα. Εξασφαλισμένο ΣΒΙΤ. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 5 επιχειρήσεις ήδη επενδυτικά σχήματα έχουν προεπιλεγεί. Έχει εξασφαλιστεί, έχει τελειώσει η πρώτη φάση. Έχουμε πάει στη β' φάση. Όπως ξέρετε, πάλι θα το επαναλάβω. 27 Σεπτεμβρίου έβγαλα μια ανακοίνωση με το τι έχει γίνει κάθε μήνα τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το παρακολουθούμε συστηματικά. Προσδοκώ, αν δεν υπάρξουν αναταράξεις από εξωγενείς παράγοντες λόγω των κρίσεων, ότι τέλος του 23, το τελευταίο τρίμηνο του 23, ναι, θα έχουμε τελειώσει όλη τη διαδικασία για να ξεκινήσει το έργο. Μάλιστα. Για να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Ναι. Φοιτητικές εστίες η Λαμία δεν είχε. Δεν είχε ποτέ. Και είναι σημαντικό. Και κλείνω με το δικαστικό μέγαρο Λαμίας. Βεβαίως. Αυτό και αν το έχουμε συζητήσει από κοινού χρόνια, για αρκετά χρόνια, μη σας πω και δεκαετία. Έτσι, έτσι, έχετε δίκιο. Αυτό νομοθετήσαμε. Νομοθετήσαμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει και τους όρους δόμησης και με την ευκαιρία αυτή, γιατί πρέπει να λειτουργούμε πάντα συλλογικά, άρα να αξιοποιούμε την περιουσία μας με τρόπο που να είναι κερδοφόρος για όλους, κερδοφόρος με την καλή έννοια του όρου, win-win δηλαδή, να κερδίζει και το δημόσιο, να κερδίζουν και οι φορείς. Ολοκληρώσαμε και τις προϋποθέσεις για να γίνει νέο διοικητήριο Περιφέρειας Αστέρας Ελλάδος. Πάλι με διάταξη. Ναι. Με διάταξη νόμου. Άρα όλα αυτά είναι εξασφαλισμένα με νόμο. Ο νομοθέτης ήρθε και έβαλε τους κανόνες για να πάμε στην επόμενη φάση. Ναι. Αυτά όλα γίναν, επαναλαμβάνω, στις τελευταίες 20 μέρες, αφού όμως είχαν οριμάσει τα προηγούμενα 3 χρόνια. Αισθάνομαι συνεπώς ότι η πολιτεία κάνει το καλύτερο που μπορεί για να δημιουργήσει σοβαρές προϋποθέσεις ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια στην περιοχή μας, ασφάλεια όπως ορίζεται για τον καθένα με διαφορετικό τρόπο, να βελτιωθεί η καθημερινότητα και ναι, να δώσουμε τις δομές αυτές που θα κάνουν πολλούς να επιστρέψουν στην πόλη, να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να εργαστούν εκεί. Ναι, έχετε δίκιο, να ανταποδώσουν, ναι, στην περιφέρεια αυτά που τους έχει δώσει η περιφέρεια. Και δικαιολογημένα, ναι, υπήρχε ένας προβληματισμός για καθυστερήσεις στη χώρα, θα έλεγα εγώ γενικώς, αλλά και στην περιοχή μας. Τα έργα αυτά δεν οριμάζουν σε ένα μήνα. Δεν είναι έργα που μπορεί να πεις ότι φτιάχνω, θα το πω πολύ λαϊκά, ένα αυλάκι, έναν δρόμο. Ναι, 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 ναι. Είναι έργα οραματικά, είναι έργα δύσκολα, είναι έργα που εμπλέκονται πολλά υπουργεία, πολλοί φορείς, αλλά τα ξεμπερδέψαμε, τα ξεμπλέξαμε και οφείλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά, συστηματικά και συνεκτικά, πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και φορείς, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να τα δούμε μπροστά μας. Κύριε Σαϊκούρα, στη φοιτητική εστία, τι χωρητικότητα θα έχει από πλευράς φιλοξενίας φοιτητών? Δεν είμαι πρόχειρος. Όχι, περίπου, περίπου. Έχω την συνολική εικόνα, ναι, ναι, 13.500 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Τώρα, πόσες εστίες θα γίνουν, πρέπει να δω το τεχνικό δελτίο. Μάλιστα. Του έργου ΣΔΙΤ που βγήκε από το Υπουργείο Ανάπτυξη και Επενδύσεων όταν περάσαμε τη Υπουργική Επιτροπή. Κατάλαβα, ναι, έχετε δίκιο. Και ήθελα να έχει κάτω 7 σχήματα και συνέχεια τα 5. Έχετε δίκιο. Πολύ ευχαριστώ όμως να το αναζητήσω και να σας ενημερώσω. Εντάξει, ναι, ναι. Βεβαίως ελπίζω να είναι κανονικές εστίες και να μην γίνουν όπως είναι στου ζωγράφου.
Είναι προφανής η απάντησή μου, την ξέρετε. Την ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Όπως θα ήταν όλων μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και για την δυνατότητα που μου δώσατε με άνεση να ξεδιπλώσουμε. Θέλουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος με κάθε λεπτομέρεια, γενικώς τις ανάγκες, την ικανοποίηση και την διευθέτηση των αναγκών που έχει η τοπική μας κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο